Πραγματικά οι εικόνες που βλέπουμε για ακόμα μια φορά με τις μεγάλες καταστροφές από μια αναμενόμενη κακοκαιρία είναι τουλάχιστον εξοργιστικές. Γιατί ακούμε και ξανακούμε για σχέδια επιχάρτου που γίνονται στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας των περιφερειών κλπ. Όμως τελικά τα σχέδια πολιτικής προστασίας έχουν νόημα μόνο αν είναι αποτελεσματικά για να αντιμετωπίζουν αυτά τα λεγόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα που κάθε φορά τα επικαλούνται ως λόγο για να μην πάρθει κανένα μέτρο τελικά προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας. Και βέβαια για να μπορεί πραγματικά και όταν μιλάμε για μέτρα αντιμετώπισης δεν μπορεί να, από αυτά να λείπει η πολιτική της πρόληψης. Αυτό είναι που οδηγεί κάθε φορά στα ίδια και στα ίδια φαινόμενα και εικόνες να επαναλαμβάνονται κακόγουστα για το λαό της περιοχής, των διαφόρων περιοχών που βρίσκονται συνέχεια αντιμέτωποι το καλοκαίρι να καίγονται και το χειμώνα να πνίγονται. Και επειδή συζητάμε και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ξέρετε, στην Ανατολική και Δυτική Αττική, για παράδειγμα, έχουν διατεθεί πολλά εκατομμύρια ευρώ για τον καθαρισμό των ρεμάτων και από το 2021 μέχρι σήμερα δεν έχει καθαριστεί ούτε ένα ρέμα. Να ελεγχθούν οι δήμαρχοι όλοι και οι περιφέρειες, να ελεγχθούν όλοι, κύριε Κομνηνάκα. Και να μπουν και φυλακοί. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν είναι φίλος μας κανένας. Όποιοι δήμαρχοι, περιφερειάρχες, βουλευτές, υπουργοί, δεν ξέρω ποιοι, έχουν την ευθύνη. Το θέμα πάνε και πέντε είναι μέρες, ο λαός κόσμο παραμένει εκτεθειμένος και αυτό, αν θέλετε, για να πω και ένα σχόλιο για το προηγούμενο θέμα, για τις εξελίξεις με τα εσωκομματικά κλπ. Αυτό δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται έτσι με όλες τις κυβερνήσεις, δεν είναι καινούριο. Και εκεί, αν θέλετε, βρίσκεται και η κοινή γραμμή που ενώνει όλα αυτά τα κόμματα που κυβέρνησαν, ότι μετράνε με τη λογική του κόστους και του ωφέλους τα έργα πολιτικής προστασίας και δυστυχώς αυτά αξιολογούνται ως... Άρα, κυρία Κομνηνάκα, επειδή το εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ότι θα ξεκινήσουν έλεγχοι σε περιφέρειες και δήμους για το πού πηγαίνουν τα κονδύλια, πηγαίνουν σε αντιπλημμυρικά έργα, πηγαίνουν σε έργα αντιπυρικής προστασίας, με αυτό συμφωνείτε, πρέπει να γίνει? Κοιτάξτε, αυτό είναι και μια προσπάθεια... Όπα, Βαγγέλης Κοκολάκος, συγγνώμη κυρία Κομνηνάκα. Ναι, το ακραίο φαινόμενο είναι ότι συνεχίζει να μπαίνει στο ζύγι το κόστος της λήψης μέτρων προστασίας της ανθρώπινης ζωής, αντιπλημμυρικών μέτρων, σε σχέση με τις υποτυπώδεις κάθε φορά αποζημιώσεις που δίνονται. Αυτό είναι το ακραίο φαινόμενο και αυτό το εφάρμοσε και η σημερινή κυβέρνηση και συνεχίζει να το εφαρμόζει και οι προηγούμενες. Όσο αυτό θα συνεχίζεται, θα ακούγονται δικαιολογίες για ακραία καιρικά φαινόμενα και αδυναμία αντιμετώπισης τους. Κυρία Κομνηνάκα, ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν μπορεί να θεωρούνται φυσικά... Δυστυχώς η επικαιρότητα δεν μας επιτρέπει να έχουμε άλλο χρόνο.